Είχαμε μια συνεδρίαση η οποία παραδόξως θα έλεγα ήταν ήρεμη, ήταν ήσυχη, χωρίς αντεκκλήσεις, χωρίς διαφωνίες σοβαρές και φυσικά με σωστές τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν, δηλαδή και από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση. Έτσι λοιπόν, παρά τα 60 θέματα και παρά τα 10 εκτός ημερήσιας τα οποία υπήρχαν, θα έλεγα ότι κύλησε ομαλά η συνεδρίαση. Και βέβαια επισημάντησαν διάφορα θέματα τα οποία και στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχαν συζητηθεί. Συζητηθήκανε πάλι και χτες. Με αποτέλεσμα όμως αυτό το οποίο περιμέναμε ή περίμενα εγώ στην προκειμένη περίπτωση να αποχωρήσει τόσο η παράταξη του κύριου Ζμιλιώτη όσο και του κύριου Τζούμη. Και φυσικά σε κάποια στιγμή αποχώρησε και η παράταξη της κυρίας Γιαννούλη. Παρέμεινε η παράταξη του κυρίου Τσαμούλου και του κυρίου Νικολάου για διαφόρους λόγους που και εσείς γνωρίζετε και που και οι συμπολίτες μας γνωρίζουμε, αποχώρησαν οι τρεις προηγούμενες παρατάξεις. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε στην ΚΕΔΙΤ, όπως εξήγησα και όπως είχα αναλάβει και την ευθύνη κατόπιν εντολής φυσικά του Δημάρχου του κυρίου Παυλή, που είχα αναλάβει την ευθύνη να μπορέσω να ενημερώσω όσο γίνεται πιο επαρκώς τους δημοτικούς συμβούλους και φυσικά και την αντιπολίτευση. Υπάρχουν λοιπόν ορκωτοί λογιστέ. Οι ορκωτοί λογιστέ, όπως και πράγματι παραδέχτηκε και ο κύριος Τσαμούλος, από τη μία πλευρά φυσικά ο κύριος Τσαμούλος στην τοποθέτησή του, είναι ότι όταν έρχονται αυτές οι επιτροπές των ορκωτών λογιστών, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν μπορείς να τους προσδιορίσεις ημερομηνίες κατά τις οποίες είτε θα ελέγχουν, είτε θα αποχωρούν, είτε θα επανέρχονται, είτε θα αποπερατώσουν την εργασία τους. Έτσι λοιπόν, επειδή εγώ είχα αναλάβει την ευθύνη, έχω έρθει αρκετές φορές σε επαφή με αυτούς τους κύριους, ολιγόλεπτη επαφή, διότι δεν είναι και εύκολο να συζητάς με αυτούς, δεν σου επιτρέπουν να συζητήσεις εξάλλου. Εντάξει, λοιπόν, και προσπάθησα να τους εκμιεύσω πότε περίπου βλέπουν ότι θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και οι οποίοι δεν μου άφησαν κανένα περιθώριο προσδιορισμού χρόνου. Έτσι λοιπόν είπα και στους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ότι όταν σε κάποια στιγμή θα είναι εδώ και μάλιστα σήμερα δεν κοίταξα να δω αν έχουν έρθει στο γραφείο που εργάζονται, συνεδριάζουν οι άνθρωποι αυτοί, εντάξει, να τους ειδοποιήσω και να έρθουν και οι ίδιοι να ενημερωθούν από τους ίδιους, δηλαδή να έρθουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων και να ενημερωθούν και οι ίδιοι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά πότε εν πάση περιπτώσει θα τελειώσουν και τούτο για να μην φανεί ότι εγώ προσπαθώ να παραπλανήσω ή δεν θα ήθελα να ήμουν αναξιόπιστος απέναντι τόσο στους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους, αλλά όσο και στους συμπολίτες μου. Έτσι λοιπόν, είχα δεσμευθεί να παραχωρήσουμε τα εξτρέ, πράγματι με τη συνένεση και της Επιτροπής των Ορκωτών Λογιστών παραχωρήσαμε τα εξτρέ. Τα εξτρέ είναι η κίνηση των λογαριασμών στις τράπεζες. Κάνω χθες πέρασε κάπως βιαστικά το θέμα των απορριμμάτων και το θέμα της ενημέρωσης που είχε ο Δήμαρχος συνάντηση με τον κύριο Τσιρών. Εσείς ως Πρόεδρος έχετε πάρει κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνει αυτή η συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τα απορρίμματα, πότε θα γίνει αυτή η ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου? Αγαπητοί φίλοι, το άσχημο ξέρετε ποιο είναι, το τραγικό θα έλεγα ξέρετε ποιο είναι. Ότι όταν αλλάζει μία διοίκηση, είτε λέγεται διοίκηση περιφέρειας, είτε στο παρελθόν λεγόταν διοίκηση νομαρχίας, είτε λέγεται διοίκηση κράτους, αυτομάτως δεν υπάρχει μία συνέχεια των αποφάσεων που είχε πάρει η προηγούμενη διοίκηση. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να αλλάζουν οι κυβερνήσεις και αυτομάτως να αλλάζουν και οι σχεδιασμοί. Και σαφώς άλλα να κάνουν, να έχουν δώσει ή να έχουν εκμεταλλευτεί από τις αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης είτε η Δήμη είτε η Περιφέρεια και να έρχεται μια καινούργια διοίκηση του κράτους και να επιτάσσει άλλα, να ζητάει άλλα, να αποφασίζει άλλα. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια διχογνωμία στην προκειμένη περίπτωση αν θα είναι η Περιφέρεια αυτή η οποία θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό για τα απορρίμματα ή αν θα είναι οι νέες αποφάσεις της κυβέρνησης, ο νέος σχεδιασμός της κυβέρνησης που θέλει αυτό να το δώσει στους Δήμους. Έχω πει κατ' επανάληψη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο σχεδιασμός. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα υλοποιήσει το σχεδιασμό. Εμάς μας ενδιαφέρει να δώσουμε λύση στο καυτό θέμα των σκουπιδιών. Και μπαίνει εύλογα το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας υπουργός που λέγεται ο κύριος Τσιρόνης. Αν αύριο το πρωί γίνει μια αναδιάρθρωση της κυβέρνησης και δεν είναι ο κύριος Τσιρόνης, θα έχουμε άλλες αποφάσεις, θα έχουμε άλλες εντολές.
Τι στο καλό θα γίνει? Εμείς είμαστε λοιπόν το μπαλάκι που δυστυχώς τα υφιστάμεθα όλα. Θέλουμε να δώσουμε λύση εμείς για την πόλη μας. Για την πόλη μας που ξεκινάει από του Δάρα και φτάνει στις Κολίνες. Για αυτό το μεγάλο Δήμο που ταλανιζόμεθα, που φυσικά έχουμε βρεθεί κατ' εξακολούθηση σε έκτακτη ανάγκη και είμαστε σε έκτακτη ανάγκη δυστυχώς, εντάξει, χωρίς να προχωράνε οι λύσεις. Και νομίζω ότι και εσείς δεν έχετε δει ότι προχωράνε κάποιες λύσεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, είτε από την περιφέρεια δεν έχουμε δει, είτε από την πολιτεία δεν έχουμε δει. Αλλά εμείς είμαστε στη μέση και οι πολίτες, στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίοι πληρώνουν την ύφη που λέμε. Κύριε Κατλαμάνο, χθες είδαμε να έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βοσινιώτιου και να κάνει κάποιες αναφορές. Είναι ένα πολύπαθο θέμα, το έχετε συζητήσει επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι νεότερο έχουμε και βέβαια ποια ήταν η σκοπιμότητα χθεσινή της παρουσίας του κυρίου Σαμαρτζή στη συνεδρίαση και τι μέλη γενέστε για αυτό το θέμα? Είναι γεγονός ότι στο πολύπαθο ερφωνηπιακό σταθμό στο Βοσινιώτιο συμβαίνουν καταστάσεις οι οποίες κανείς δεν θα ήθελε, έτσι, επισχέσεις εργασίας, υπολειτουργία και όλα αυτά. Ένα ίδρυμα το οποίο περιποιούσε τιμή στην πόλη μας σε κάποια στιγμή, το οποίο στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, λειτουργούσε ικανοποιητικά, έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση τώρα, να τα οικονομικά του να μην επαρκούν και όλα αυτά, ο κόσμος να έχει μείνει απλήρωτος εκεί πέρα μέσα που εργάζεται και όλα αυτά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά καταρχάς ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες και από την περασμένη διοίκηση του κ. Ζμινιώτη αλλά και από αυτή τη διοίκηση του κ. Παυλή, έτσι ώστε να υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά είναι τόσες πολλές οι εκκρεμότητες και τόσες πολλές οι οφειλές στο Βοσινιώτιο που πράγματι δεν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί εύρυθμα. Ο κύριος Σαμαρτζής όφιλε να έχει ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ήθελε να ενημερώσει γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο και τους συναδέλφους για το πώς την κατάσταση επικρατεί στη λειτουργία του Βοσινιώτιου. Τα αδέσποτα. Μάλιστα. Που ήταν ένα άλλο κυρίαρχο θέμα, ένα άλλο σοβαρό θέμα, εντάξει, που ταλανίζει την πόλη, ταλανίζει και τη Δημοτική Αρχή. Εδώ λοιπόν επισέρχονται πάλι οι νόμοι, οι οποίοι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι τροχοπεδούν κάθε μία φορά ό,τι έχει σχέση με την εξέλιξη και τη διευθέτηση αυτού του θέματος. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι μετά την δημοπράτηση, μετά την μελέτη η οποία είχε υποβληθεί για να μας δώσουν τις προτάσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να παραχωρήσουν χώρους, ήταν 12 ή 13 περιπτώσεις, οι χώροι οι οποίοι ήταν η σωστή λειτουργική και κατά τις υπηρεσίες είναι 8 τώρα, εντάξει, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις αυτές, είναι 8. Θα κληθούν αυτοί οι 8 να καταθέσουν τις προσφορές τους, έτσι ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να προβούμε στις εγκαταστάσεις εκείνες που προβλέπουν οι νόμοι, προκειμένου να προβούμε και στην περισυλλογή των αδέσποτων, τα οποία πράγματι έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους συμπολίτες μας.